Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κουρουτό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, αν και θα είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, μακάρι καλή να είναι από εκεί και πέρα. Άκουσα προηγουμένως ότι για συμφόρηση μαθητών 20-22, όταν στο μειωτικό σχολείο Ξάνθης είναι πάνω από 30 σε αίθουσες ακατάλληλες. Και αντί το Υπουργείο να παρεμβαίνει, να βάλει μια σειρά και τάξη, να υπάρχει ισονομία, δηλαδή να υπάρχουν διαδικασίες που σε διασφαλίζουν το έργο το εκπαιδευτικό, αλλά ταυτόχρονα και το θέμα της υγείας των παιδιών, κοφεύει σήμερα. Και υπουργός και υφυπουργός. Mm-hmm. Γενικότερα, για να πούμε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια εισήγηση, αν γνωρίζει. Γνωρίζουν τηλεθεατές το θέμα πως έχει προκύψει. Όχι, γιατί ναι, μεν μιλάμε για συμφόρηση των τάξεων με 30 και 40 μαθητές σε κάθε τμήμα, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά την Ξάνθη, εκεί γύρεται και ένα διαφορετικό, ένα άλλο θέμα πλέον, όσον αφορά, όπως είπατε, το μειονοτικό σχολείο. Είναι ένα σχολείο, είναι παιδιά και πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Mm-hmm. Πείτε μας τι ακριβώς τώρα, και έχει προκαλέσει. Κοιτάξτε, μάλιστα και την παρουσία σας εσάς στην Ξάνθη. Υπάρχουν δύο μειονοτικά σχολεία, της Κομωτινής και της Ξάνθης. Στην Κομωτινή, όπως τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, λειτουργούν όλα άψογα. Στην Ξάνθη εδώ και 5-6 χρόνια δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν λειτουργεί το σχολείο με βασικούς κανόνες εκπαίδευσης και λειτουργεί βασικά ο σχολείο εφαρμόζοντας τους νόμους του κράτους. Δηλαδή, έκανε απόλυση, δεν δέχεται να πάρει τον εκπαιδευτικό όπου έχει κριθεί παράνομη απόλυση μουσουλμάνων. Για λόγους πολιτικούς, έτσι λένε αυτοί που ηγούνται του σχολείου, η τριμερή ομάδα. Η απόλυση, εντάξει, γιατί έγινε? Ορίστε. Η απόλυση του συγκεκριμένου του δασκάλου, γιατί του καθηγητή. Γιατί ήταν γιουλενιστής. Μάλιστα. Και τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη. Αν είναι δυνατόν, μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, να έχουμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση δασκάλων και καθηγητών. Αυτός είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Άρα η τουρκική κυβέρνηση δεν θέλει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός στην Ξάνθη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το μέρος του. Το μέρος των μουσουλμάνων της Θράκης, με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρεται, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ισονομία και την ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Άρα το προξενείο δεν θέλει ο συγκεκριμένος δάσκαλος να διδάσκει στα παιδιά των μουσουλμάνων. Ναι, δεν θέλει να διδάσκει. Δίδασε 23 χρόνια εντωμεταξύ. Όχι ένα και δύο. Και αυτό έγινε μετά το πραξικόπημα, φυσικά. Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, το μείζον θέμα που υπάρχει δεν εφαρμόζει κανένα νόμο το σχολείο της Ξάνθης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η πρόσληψη του καθηγητή όπως έχει δοθεί εντολή από δευτεροβάθμια Ξάνθης, αλλά το βασικότερο ζήτημα είναι δεν εφαρμόζει κανένα κανόνα υγιεινής στο σχολείο αυτό. Έτσι, τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Έτσι, μιλάμε για τον κορονοϊό και πώς θα γίνει τελικά αυτή η λειτουργία. Αυτό είπαμε στην Υπουργό σε μια απόρριτη επιστολή, αλλά αγρολιγόρασε. Υπάρχουν διαδικασίες, δεν γίνει κλήρωση. Είναι περισσότερα τα παιδιά. Δεν μπορούν να πάνε όλα σε ένα σχολείο όπου δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια αίθουσα 25 τετραγωνικών μέτρων να είναι 32 ή 35 μαθητές. Δεν είναι δυνατόν. Είναι μια υγειονομική βόμβα το σχολείο της Ξάνθης. Ελπίζω η κυρία Κεραμέως και η κυρία Τσαχαράκη να το αντιληφθούν τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μαζί με την ΟΛΜΕ και την τοπική ΕΛΜΕ και το εργατικό κέντρο Ξάνθης δίνουμε συνέντευξη που και αναλύουμε όλο το ζήτημα. Mm-hmm. Την ακατελειότητα των θηρίων, τη μη ύπαρξη κανόνων υγιεινής, η μη τήρηση των νόμων. Το βασικότερο απ' όλα να υπάρχει νομιμότητα. Είμαστε Έλληνες πολίτες και ως Έλληνες πολίτες, είτε μουσουλμάνοι είτε καθολικοί είτε ορθόδοξοι, έχουμε δικαίωμα επιλογής του σχολείου, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες. Όχι όπως θέλουν αυτή τη στιγμή να λειτουργούν τα πράγματα στην Ξάνθη. Είναι τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημοκρατία, είναι τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την ίση αντιμετώπιση των πολιτών και είμαστε αδέκαστοι. Δεν πρέπει να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία μας έχει δώσει πάρα πολλά κρούσματα, έτσι, κύριε Κουρδέ. Μα είχε μπει σε καραντίνα μεγάλο διάστημα. Εχήνος, Μύκη κτλ. Έτσι δεν είναι? Και σήμερα μας συμβάζονται, το αντιλαμβάνεστε, 35 παιδιά σε μια αίθουσα 25 τετραγωνικών μετρών. Αγκαλιά ήταν όλοι μέσα στην τάξη. Τι μάσκες μου λένε και τι παγουρίνια. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Επομένως δεν είναι ένα το ζήτημα. Είναι η μη εφαρμογή και η τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορεί με ελληνική επικράτεια, παραλαμβάνω για μία ακόμη φορά, να λειτουργεί ως κράτος σε κράτη ένα σχολείο. Δεν μπορεί. Δεδομένο. Αν δεν το αντιληφθούν, θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας, αφού δεν παρεμβαίνει και ο Υπουργείο Παιδείας.
Σίγουρα αυτά τα περιστατικά στην πορεία με την έναρξη της χρονιάς από Δευτέρα θα τα βρούμε πολλές φορές μπροστά μας, κυρία Κουρούτε, έτσι δεν πριν είναι? Πριν τα βρούμε όμως, έχοντας ένα τεράστιο πρόβλημα μετάδοσης του ιού, καλύτερα να τα λύσουμε προηγουμένως. Τα παιδιά μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο σχολείο δημόσιο, που είναι και παιδιά των μουσουλμάνων, και να πηγαίνουν εκεί όσα χωράει το κτίριο. Όσα επιτρέπει η καταλληλότητα του κτιρίου. Αυτό από ποιους δεν επιτρέπεται, εσείς πιστεύετε, πρόεδρε? Ορίζεται σε έχει, από ποιους δεν επιτρέπεται αυτό και δεν έχει κινηθεί να γίνει προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτό το τμήμα, αυτό το σχολείο το συγκεκριμένο? Είναι πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Δεν εφαρμόζει τον νόμο. Εμείς έχουμε ενημερώσει, εμείς και η ΟΛΜΕ, με εμπιστευτικά έγγραφα, το τι γίνεται σήμερα στην Ξάνθη. Δυστυχώς δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Ας συναλάβουν τελευταία στιγμή. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι αύριο στην συνέντευξη τύπου. Έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα στα ΜΜΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα πράγματα δεν γίνονται δια τηλεφώνου, αλλά αν μπουν στην ουσία και τα λύσουν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν μπορούν να υπάρχουν σχολεία με τόσους μαθητές μέσα. Ήδη φωνάζουμε και τις ιδιωτικά σχολεία στην Αθήνα είναι 27 και 30 μαθητές. Το λέει ο νόμος. Εντάξει, αλλά μάθημα δεν μπορεί να γίνει. Ο κίνδυνος της μεταφοράς του ιού είναι τεράστιος και ακόμα με 25 μαθητές. Πόσο μάλλον από 30 και σε ακατάλληλο χώρο, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε πραγματικά, το σχολείο της μειονότητας, τι πρόβλημα δημιουργεί σήμερα στην κοινωνία της Ξάνθης. Πρόβλημα ως προς τη μη εφαρμογή του νόμου, αλλά και το σημαντικότερο της μεταφοράς του ιού. Έτσι, ελπίζουμε έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση, κύριε Κουρούτε. Και στην Υπουργό, αν και δεν έχει απαντήσει, και στην Υπουργό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Έτσι, αύριο είναι και συνέντευξη τύπου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.